πήραν τα ΜΑΤ, του είπανε να περάσουν μέσα από το σπίτι για να μπουν στο διπλανό. Είπε, έχετε χαρτί του εισαγγελέα. Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, αν φέρετε χαρτί του εισαγγελέα, να σας αφήσω να περάσετε. Εντάξει, έκλεισε η πόρτα. Ήμασταν στα παράθυρα και κοιτάζαμε τι γινότανε. Και εμείς και τα παιδιά μας. Και κάποια στιγμή ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρας μου στην ταράτσα να δουν τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Ήταν λοιπόν τα ΜΑΤ στην ταράτσα μας. Και τους ρωτήσανε μας πώς ήρθατε στη δική μας την ταράτσα, έχετε χαρτί εισαγγελέα. Και σε απάντηση τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Εγώ ανέβηκα να δω τι γίνεται και με απείλησαν, μου είπανε φύγε, κλείσου μέσα γιατί θα σε πετάξουν από τη σκάλα. Είναι μια μεταλλική σκάλα που ανεβαίνει στην ταράτσα μας. Εσείς... Και στη συνέχεια, αφού εγώ δεν ήξερα τι να κάνω γιατί άκουγα από πάνω φωνές και είδα άνθρωπο τον ΜΑΤ να έχει πατήσει το κεφάλι του γιού μου με το γόνατο στο πάτωμα. Ταράτσας. Η άρνηση της οικογένειας, του συζύγου και των παιδιών σας, ήταν γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις κάναν έλεγχο στο σπίτι σας? Γιατί στην αρχή μας είπατε... Οι αστυνομικές δυνάμεις ήθελαν να περάσουν μέσα από το σπίτι μας χωρίς χαρτί εισαγγελέα καταρχήν. Είμαστε ξεχωριστή ιδιοκτησία. Δεν έχουμε καμία σχέση με την ιδιοκτησία τη διπλανή, με το κατηλημένο κτίριο. Έχουμε την ιδιοκτησία μας, έχουμε το σπίτι μας. Σωστό. Η άρνησή σας... Θέλαμε απλώς μια εντολή εισαγγελέα για να γίνει το οτιδήποτε. Στη συνέχεια, αφού γίνανε όλα αυτά, μπήκε εδώ η εισαγγελέα στο σπίτι μας. Και κάνανε και έλεγχο. Μου τα έχουν κάνει εδώ πέρα. Α, υπήρχε εισαγγελέα, άρα. Ήρθε. Μετά ήρθε η εισαγγελέα. Μετά. Αφού γίνανε αυτά τα επεισόδια, ήρθε η εισαγγελέα με χαρτί για να κάνουν έρευνα μέσα στο σπίτι μας, μήπως κρύβουμε καταληψίες. Δεν βρήκανε τίποτα, φύγανε. Αλλά τον άντρα μου και τα παιδιά μου τα έχουν πάρει με δεμένους στη Γάδα. Να ρωτήσω κάτι αφελές. Η εντύπωση που δημιουργήθηκε στους αστυνομικούς είναι ότι εσείς προσπαθούσατε να συγκαλύψετε... κύριε Παπαδάκη. Την περίπτωση... γι' αυτό σας είπα αφελή ερώτηση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα και αφελή την ερώτησή μου. Ναι. Υποψιάστηκαν ότι εσείς μπορεί να κρύβατε ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει στο σπίτι. Φαντάζομαι, επειδή τους είπαμε, σας παρακαλούμε, αν θέλετε να περάσετε από το σπίτι μας, φέρτε μας χαρτί εισαγγελέα, ότι μπορεί να σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ναι. Είμαστε εποχή καουμπόι. Δηλαδή, ούτε στο σπίτι σου μπορείς να έχεις αυτό που συντακματικά δηλαδή, κατοχυρώνεται. Είναι απόλυτα έκθετος ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Κυρία μου, μισό λεπτάκι. Στον εισαγγελέα διαμαρτυρηθήκατε για αυτά που είχαν συμβεί πριν έρθει ο εισαγγελέας? Φυσικά διαμαρτυρήθηκα όταν ήρθε η εισαγγελέας εδώ, η οποία μου είπε ότι μπορώ να κάνω και καταγγελία για σωματικές βλάβες. Ακούστε. Μάλιστα. Αυτά είναι. Κυρία μου, σας ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι εδώ πρωτόκολλο, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η άποψη της μίας πλευράς. Εμείς περιμένουμε και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Αν ξέρεις με ποιους θα πρέπει να επικοινωνήσεις. Λένε βέβαια ότι όλα είναι νόμιμα. Και την άλλη, και την άλλη άποψη. Έτσι. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σοβαρή η καταγγελία, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ασφαλή. Εάν ισχύουν όλα αυτά και οι συμπεράσματα. Μπράβο, βάζεις και εσύ αυτό, το εάν. Το βάζω από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, είναι απόλυτα έκθετη και η ηγεσία της αστυνομίας, αλλά και το Υπουργείο. Σε αφήνουμε για να πάμε να δούμε. Και